εκπαίρους του Δέλτα Σίγμα, του Προοδευτικού Συλλόγου Άγιοι Θεόδωροι Αρπαρών Αθήνας, σας καλωσορίζω στη σημερινή μας συνάντηση, η οποία γίνεται κάθε χρόνο συναντιόμαστε για τη γιορτή των Αγίων Θεοδώρων, που είναι ο πολιούχος του χωριού μας, και συνεχεία για τις εκλογές μας. Χρόνια πολλά στο χωριό μας που γιορτάζει σήμερα, χρόνια πολλά στους εορταζόμενους, όσους έχουμε, χρόνια πολλά στον κύριο Θεόδωρο, ο οποίος μας έστειλε το κέρασμα, καθώς και στο γιο της Έμιλης. Μπράβο, μπράβο. Οι συνθήκες είναι δύσκολες, παραμένουν, συνεχίζουν να είναι δύσκολες. Η διετία μας τελείωσε. Δεν κάναμε πολλά, μπορώ να πω. Είχαμε αναλάβει 7 Μαρτίου του 20 μέχρι σήμερα. Το 20 δεν καταφέραμε να κάνουμε συνάντηση, δεν καταφέραμε τίποτα. Μόνο το καλοκαίρι του Αγίου Πνεύματος βρεθήκαμε στα Αρπαρά και κάναμε κοινή αρτοπλασία με τους συλλόγους του χωριού, το Σύλλογο Κυριών και το Πολιτιστικό Σύλλογο. Δηλαδή ξεκινήσαμε το 21 να κάνουμε το πρώτο μας μεσημεριάτικο τραπέζι κυριακάτικο σε ένα μαγαζί στα κάτω Παρίσια με 25 άτομα. Περάσαμε ωραία και το καλοκαίρι πέρυσι του 2021 είχαμε να συμμετέχουμε στην εκδήλωση για τα 200 χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης στα Αρπαρά. Γι' αυτό ακυρώθηκε και δεν έγινε αυτή η εκδήλωση. Είμαστε χορηγοί και παραμένουμε να είμαστε χορηγοί σε αυτή την εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί φέτος το καλοκαίρι, 15-16 Αυγούστου. Με όλους τους συλλόγους, καθώς επίσης και τη Μαρία Τιμπαρούλη, η οποία κανονίζει αυτή τη συνάντηση. Βοηθήσαμε το Λουίτζι, το γνωστό Λουίτζι, με ένα χειρουργείο που έκανε στα μάτια του και του δώσαμε τα χρήματα τα οποία είχαμε μαζέψει από τις προηγούμενες εκλογές, ο οποίος μας ευχαρίστησε και μεταφέρω τις ευχαριστίες του. Και συνεχεία κάναμε, αφήσαμε πάλι τον Νοέμβριο, πήγαμε σε 3 θεατρικές παραστάσεις, καταφέραμε Νοέμβριο, Δεκέμβριο, Γενάρη, το Τρίτο Στεφάνι, κάποτε στο Βόσπορο και το Μινόρε της Αυγής, με καλή συμμετοχή μπορώ να πω. Κόψαμε την πίτα μας το Γενάρη σε ένα χώρο που λέγεται Ινπρόβα, είναι προσφορά χορηγία του Αλέξανδρου Ταβρή και της Μαριάννας Κοντούλη. Ο Αλέξανδρος είναι ο γιος μου που έχουν ένα χώρο θεατρικό. Μας το κάνανε χορηγία. Πολύ ωραία περάσαμε, χάσαμε. Όπως είχε τη μουσική ο Κυριάκος ο Μπούρας και τη φωτογραφία και τον ευχαριστούμε κάθε φορά. Μιχάλη, thank you, thank you. Προσφέρει. Καλύτερη μουσική, σεξι. Ήταν όλα προσφορά, τα καλύτερα όλα των μελών του Δέλτα Σίγμα και μελών του συλλόγου μας γενικά, όσα μας φέρανε και εκτός από πίτα είχαμε και φαγητό τελικά και κρασάκι και χορό μπορώ να πω. Είχαμε καλή συμμετοχή και είπαμε την Τσικνοπέμπτη να κλείσουμε έτσι τη θητεία μας και κάναμε πάλι στον ίδιο χώρο και μαζευτήκαμε. Και διαλέξαμε να είμαστε σε αυτό το χώρο για να μην είμαστε σε ένα μαγαζί στριμωγμένοι, γιατί είναι ένας χώρος 100 τετραγωνικών και ήμασταν μόνοι μας. Ήταν και μασκέτο πάρτι, που μπορώ να το ονοματίσω πάρτι, και περάσαμε καλά με το κρασάκι μας στην παραδοσιακή γουρνοπούλα και μία λαχιοφόρο από το Δημήτρη και το Στέλιο Μουτεβελή που κάναμε και είχαμε και χώρο. Πάγαμε γουρν, αρνί. Καλό φαΐ. Αυτά έχουμε κάνει. Ωραία ήταν. Περάσαμε πολύ ωραία. Τα έσοδά μας γενικά λίγα, γιατί τα έσοδα βγαίνουν από τους χορούς που κάνουμε και 2 χορούς δεν κάναμε. Τα κάνουμε τώρα όλα μαζί. Δεν μπορέσαμε να κάνουμε 2 χορούς. Μπορέσαμε όμως να κρατήσουμε τα οικονομικά μας, να πληρώσουμε τα έξοδα που έχουμε στο γραφείο. Τα φέραμε πέρα με το ζόρι. Και τι άλλο έχουμε από
έσωνα τις συνδρομές μας. Αυτές έχουμε που δεν μπορώ να πω. Το ενίκιο εδώ πάνω. Και αρκετοί τα γραφεία βρίσκονται εδώ, ανταποκρίνονται και στις συνδρομές μας. Θέλαμε να κάνουμε πολλά, όπως ανακαίνιση γραφείου, που τα γραφεία τα έχουμε πάρει από το 1988 και χρειάζονται μία ανακαίνιση. Έχουμε πάρει προσφορές, δεν καταφέραμε να κάνουμε. Θέλουμε αλλαγή καταστατικού να κάνουμε. Με τον Φέστατον Απόστολο που έχουμε πάρει συμβουλή να αλλάξουμε κάποια άθρα, γιατί το καταστατικό είναι από το 1973. Ένα από αυτό το άθρο είναι ότι πρέπει να αλλάξουμε και τις εκλογές μας. Μπορούν να γίνονται και με email και διαδικτυακά, γιατί πλέον έτσι έχουμε πάει, είναι η πορεία της ζωής, όπως και τα συμβούλια τα κάναμε διαδικτυακά. Και να μεγαλώσει υποψήφιος. Γιατί έχουμε και συνέλευση σήμερα, θέλουμε να το συζητήσουμε αυτό το θέμα και θέλουμε, όπως λέει και το καταστατικό μας, να ψηφίσουμε την αλλαγή του καταστατικού, αν συμφωνήσουμε. Είχαμε να κάνουμε εκδρομές προγραμματισμένες, καθώς επίσκεψη σε μουσεία να πάμε, τα οποία δεν τα κάναμε. Λοιπόν, έχουμε τον απολογισμό ότι έχουμε κάνει όλα αυτά, αυτή τη διετία μας, που θα το πει η Αγγελική Αντυράκη. Όπως θέλουμε να πούμε και για την ιστοσελίδα μας, τη σπουδαία βοήθεια της Ελένης της Λαφαζάνου, η οποία βάζει άθρα επιστημόνων, βάζει κοινωνικά συνέχεια και θέλουμε να έχουμε τη συνεχή επαφή μαζί σας για οτιδήποτε συμβαίνει, για γάμους, για βαπτίσια, για κηδείες, όπως και επιχειρηματίες, να μας στέλνουν τα πάντα, να ενημερωνόμαστε και να τα βάζουμε. Είναι αντί της εφημερίδας που είχαμε. Όπως θέλουμε άθρα από επιστήμονες ή και επιχειρηματικά, οτιδήποτε υπάρχει. Κάνουμε αγώνα για να τα βρούμε. Θέλουμε να είσαστε κοντά μας για να μπορούμε να εμπλουτίσουμε την ιστοσελίδα μας. Η Αγγελική θα πει τώρα τον οικονομικό υπολογισμό. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Περίμενε.